ότι σας έστειλα πρόεδρε το Σεπτέμβριο να ετοιμάσετε τεχνικά προγράμματα και εγώ για να αποδείξω τον Αποστόλιο ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Σας κορόιδωσα, σας πέτασα τα εργάλια να γίνονται για να αυτό τώρα να αποδείξω σε εσάς και σε όλους ότι εγώ έχω δίκιο. Αν όχι εγωιστικό, είναι μεγάλη ζημία για το Δήμο μας. Εράστε. Εσείς όμως κρίνατε ότι έπρεπε να κάνετε όλο αυτό 6 μήνες για να αποδείξετε σε μένα. Δεν αποδείξετε τίποτα. Έτσι πιστεύετε στο καλό σας. Θα δείτε τα επόμενα χρόνια πώς γίνονται τεχνικά προγράμματα. Να αποδείξετε λοιπόν στο μυαλό σας και στο δικό σας χαρακτήρα ότι εγώ έχω πάντα δίκιο. Οπότε λοιπόν πρέπει να το αποδείξω. Σε αυτό όμως κυρία Στεγείο, πρέπει να ξέρετε ότι αν πραγματικά οι λακκούβες που βάζετε σήμερα ήταν ανάγκη του Δήμου και το ξέρετε από το Δήμο, χάσαμε 6 μήνες μέχρι να αποδείξετε εσείς αυτό που θέλετε να αποδείξετε. Όπως επίσης και όλα τα έργα που τροποποιήσατε είναι ανάγκες του Δήμου που πάλι χάσαμε 6 μήνες. Οπότε λοιπόν 4 χρόνια βάζετε τους προέδρους να γράφουμε, να γράφουμε, να γράφουμε και εσείς στην ουσία προσπαθούσατε να καλύψετε τον εγωισμό σας. Πάμε τώρα στη συνέχεια στο εξής. Λέτε για τους φίλους. Χαίρομαι που μετά από 4 χρόνια, όπως παρακολουθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, ο άτομος συνέχεια έναν Αποστόλο να λέει ότι παίρνετε τα έργα και τα κάνετε προμήθειες. Γιατί οι προμήθειες χαίρεται είναι εύκολη για απευθείας ανάπτυξη. Το έργο είναι λίγο διαφορετικό, είναι πιο δύσκολο. Θέλει μηχανικό, θέλει παρακολούθηση, θέλει διαφορετικά. Το αν έπρεπε να γίνουν οι βάνες ανά 100 μέτρα, το αν ποτίζεται καλά ή δεν ποτίζεται, το αν ο κάθε ένας δεν θα ποτίζει καλά ή όχι και πρέπει να αγοράσει μόνος του αγωγούς και σωλήνες, αυτό έχει να κάνει με τον προγραμματισμό πριν ξεκινήσετε ένα έργο. Μας έχετε αποδείξει και εμάς, αν θέλετε να σας πω, ότι κανένα έργο δεν καταφέρατε με μια συγκροτημένη μελέτη και με συζήτηση με την τοπική κοινωνία θα το βγάλετε εις πέρας. Πάντα τρέχετε από πίσω για να χαλάμε λεφτά για να καλύψουμε το έργο αυτό. Και που θέλετε να σας πω την απόδειξη αυτή. Πριν ένα χρόνο, στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ, μας μιλάγατε για την πλατεία. Μάλιστα μας λέγατε, κουνώντας το δάχτυλο, ότι μετά την αυλία της Αλιοπούλου θα ξεκινήσουμε, κύριε Αποστόλου, την πλατεία. Και εμείς δεν απογέστε, κύριε Αποστόλου, διότι εσείς την πλατεία δεν τη θέλετε. Εγώ όμως τη θέλω. Και έχω κάνει τα πάντα και η πλατεία θα ξεκινήσει άμεσα, θα τελειώσει άμεσα. Σας έλεγα εγώ τότε. Κυρία Στεγείο, όπως ξεκινήσατε την πλατεία, μόνο και μόνο για να καλύψετε πάλι τον εγωισμό σας, διότι θέλατε να παρουσιάσετε στην πλατεία ένα μεγάλο έργο, αδιαφορώντας από το έργο αυτό, είναι ουσιαστικό και τέλος πάντων το λύσετε, αλλάζοντας τα πάντα για το καλό της Κυλίδας. Αυτό είναι άλλη κουβέντα, θα το δούμε αργότερα. Σας έλεγα τότε ότι έχετε πολλές εκκρεμότητες. Δεν έχετε λύσει το κυκλοφοριακό καταρχήν ακόμα, πριν πάτε εκεί. Μου λέγατε, μα τι λέτε τώρα. Θα καλέσουμε τους ντόπιους εδώ να κουβεντιάσουμε, όπως είπατε και σήμερα. Τι κάνατε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πήγατε πάλι από τα χωριά 15 χιλιάδες και 20 πόσα πήγατε για να κάνουμε την κυκλοφοριακή μελέτη. Σας έλεγα τότε, κύριε Στεγείο, πώς θα κάνουμε την κυκλοφοριακή μελέτη. Πρέπει να ρίξουμε δρόμο από κάτω. Ήταν αλλιώς η μελέτη της κυρίας Μπουρτζανίτη. Λέγατε όχι, εμείς το έχουμε λύσει. Τι έρχεστε τώρα, να καταργήσετε πάλι από τα χωριά των Προέδρων που είναι σήμερα εδώ και κοιτάνε πάλι άναυδη πώς καταργούνται τα έργα τους. Για να πείτε πάλι ότι τελικά πρέπει να ανοίξουμε πάλι τον δρόμο από κάτω. Το άσχημο ξέρετε πριν, κύριε Στεγείο, ότι για να φτάσετε στο σημείο να κατασκευάσετε την πλατεία, επειδή ο προγραμματισμός σας δεν ήταν σωστός, για να μας ακολουθήσετε καλά ότι μπορείτε, φαίνεται ότι μπορείτε, γιατί το βλέπει ο κόσμος, αναγκαστήκαμε πάλι να πάρουμε περίπου 60-70.000 ευρώ από τα τεχνικά προγράμματα και τα χωριά, για να φτιάξει στη λίγα την πλατεία, όταν θα μπορούσε να έχει κάνει σωστή μελέτη, να ήταν έτοιμα και να μην χρειαζόταν να βάλουμε καθόλου χρήματα από το Δήμο για να φτιάξουμε αυτά που κάνουμε τώρα. Το κάνατε όμως και στις Άγιες και στην πλατεία και στους Μήλους, παντού. Βάζετε λεφτά από το Δήμο γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια σωστή μελέτη.